ο πρώτος οργανισμός. Στη Βουλή, η Βουλή θα είναι ο πρώτος οργανισμός του ευρύτερου, πολύ ευρύτερου δημόσιου τομέα, διότι έχει και τη συνταγματική αυτονομία της. Η Βουλή, όπου θα γίνουν κανονικές διαδικασίες άμεσα, έχει ξεκινήσει η προδιαδικασία και θα εξελιχθεί τέλος Μαΐου και Ιούνιου για την κρίση για τις τέσσερις θέσεις γενικών διευθυντών, ύστερα για τους διευθυντές, τους τμηματάρχες, για όλη την Βουλή. Με κανονική μοριοδότηση, ακρόαση και επιλογή από την Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής. Άρα ελπίζω να μην σας κατηγορήσει ο κ. Μητσοτάκης και για αυτό. Την αντιαξιολόγηση. Πιστεύω ότι θα... Ναι, όχι. Και μάλιστα ελπίζω να γίνει και αυτή η διαδικασία με την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Γιατί αν πιάσω το νήμα από εκεί που λέγατε προηγουμένως ότι σχεδιάζεται μια σειρά από αλλαγές για τη βελτίωση του κοινοβουλευτικού έργου. Πριν από μια εβδομάδα ήταν 10 μέρες, σας επισκέφθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σας έβαλε κάποια ζητήματα. Καλό είναι και να θέτουν τα ζητήματα και να βοηθάνε και να σκέφτονται όμως και οι ίδιοι όταν ήταν σε παρόμοιες καταστάσεις έκτακτες για τη χώρα πώς ακριβώς πολιτευόντουσαν. Την ανάπτυξη του συντάγματος, τα κόμματα ποιο ρόλο έχουν? Γιατί παραπονούνται ότι δεν έχουν ακόμη, νομίζω ο κ. Σιμούνης είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Όχι, ο κ. Σπουρδαλάκης, ο Μιχάλης. Αυτή η Επιτροπή είναι Επιτροπή Διαβούλευσης πάνω στη συνταγματική αναθεώρηση, συζήτησης με την κοινωνία, με κοινωνικούς φορείς, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, έχει μια πλατφόρμα πολύ ενδιαφέρουσα στο ίντερνετ, όπου έχουν μπει μερικές χιλιάδες ήδη πολίτες και καταθέτουν κατά αυτό την άποψή τους. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία σχετίζεται ή υποκαθιστά τη διαδικασία του 110, αν δεν κάνω λάθος, του Συντάγματος, η οποία είναι πάρα πολύ σαφής και η οποία θα εξελιχθεί στη νέα σύνοδο, η οποία ξεκινάει στις αρχές Οκτωβρίου του 2017, και όπου θα έρθει συγκεκριμένη πρόταση από 30 βουλευτές, θα γίνει η επιτροπή που θα φέρει την πρόταση μετά από 2 ή 2,5 μήνες, και ύστερα, αφού θα γίνει ψηφοφορία, όπου θα βγουν ποια από τα άρθρα αλλάζουν με 150, ποια με 180, και επιπλέον θα υπάρξει η δέσμευση της επόμενης Βουλής να είναι αναθεωρητική, με τις αντίστροφες μέρημνες του Συντάγματος. Αυτά που είναι με 180 να μπορούν με απλή πλειοψηφία, αυτά που έχουν πάει με 150 να θέλουν. Πόσες περικοπές στον προϋπολογισμό της Βουλής στα χρόνια της κρίσης έχουν γίνει που αφορούν βουλευτές και τους εργαζομένους? Συνολικά 40%. Δηλαδή τα 232 εκατομμύρια ή 227 ο προϋπολογισμός Βουλής, τώρα είναι στα 132, και μάλιστα είχαμε ένα υπόλοιπο 5 εκατομμυρίων, το οποίο θυμάστε δήλωσα και τώρα συζητάμε το Υπουργείο Οικονομικών πώς θα πάει σε κωδικό για ανακούφιση για το προσφυγικό ή ενδεχομένως για κάτι άλλο. Δηλαδή έχουν υπάρξει περικοπές ουσιαστικές, και παρόλα αυτά η Βουλή έχει μια, θα έλεγα, πολύ καλή εξωστρέφεια με πάρα πολλές δραστηριότητες. Εκδόσεις, ημερίδες, χορηγίες, συνέδρια, κοινοβουλευτική, διπλωματία, όπου γης. Δηλαδή έχει υπάρξει, ανεξάρτητα από την πίεση που δέχεται η καρδιά της Βουλής, που είναι το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο, από το καθεστώς στο οποίο βρισκόμαστε, μιας νομοθέτησης στα όρια του Συντάγματος, ή και λίγο πιο μέσα και λίγο πιο έξω, δεν το συζητάμε αυτό. Ανεξάρτητα, λέω, από αυτό, έχει γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια και στον τομέα της εξοικονόμησης πόρων, με αλλαγές κτηρίων, ενοικίων, αλλά και με πλούσιο πρόγραμμα χορηγιών, εξωστρέφειας, ενίσχυσης πάρα πολλών φορέων. Πολυσχεδόν. Να σας πω ότι δώσαμε μόνο σε σχολεία από αυτά που επιβαρύνθηκαν με επιπλέον πληθυσμό προσφυγικό και τα λοιπά, για να λειτουργούν και από το μεσημέρι και ύστερα, για τα πετρέλαια δώσαμε αρκετά χρήματα, όπως και για άλλα. Και θα υπάρξει και ρύθμιση τώρα, είναι μια ακόμα είδηση για σας, θα το δείτε την άλλη εβδομάδα, θα έρθει τροπολογία
σε αυτό το νομοσχέδιο από την κυβέρνηση, με βάση την οποία θα υπάρξει η πλήρης εξομοίωση φορολογική των βουλευτών. Δηλαδή το περίφημο 25% επί του οποίου δεν υπήρχε φορολόγηση θα καταργηθεί. Είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση που κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει και δημόσια, διότι οι βουλευτές εδώ και χρόνια έχουν φύγει από τις πρόνοιες και τις δεσμεύσεις του ΖΙΤΑ ψηφίσματος μεταπολίτευσης, με βάση την οποία παρακολουθούσαν οι δικαστικοί και αντιστρόφως. Αυτά έχουν τελειώσει, δηλαδή ως εισόδημα για τους βουλευτές και για τα συμπαραμαρτούντα έχουν υπάρξει μειώσεις ουσιαστικές και θα υπάρξει και μια πλήρης, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει ενδεχομένως από καιρό, εξομοίωση και στο φορολογικό τομέα. Πιστεύω πως αυτό είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε και μπορεί να γίνει θα διαμαρτυρηθούν. Κοιτάξτε, όλοι έχουν συνείδηση και τα κόμματα και οι ίδιοι βουλευτές ότι μία πίεση στο μέτρο του να μπορούν να κάνουν τα καθήκοντά τους ακόμα μεγαλύτερη είναι κατανοητή, αν θέλετε, και είναι και απαίτηση της κοινωνίας. Πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, όπως και για το θέμα των συντάξεων. Εκεί μία μεγάλη αδικία, κύριε Κουρή, διότι εσείς είστε και παλαιός και βουλευτής και θέλω να πω ότι γνωρίζετε τα θέματα. Εκεί έχει γίνει μια μεγάλη αδικία, διότι από το 12 και ύστερα δεν υπάρχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους βουλευτές. Αυτό δεν είναι αδικία, με αφορά και εμένα προσωπικά, διότι ταυτόχρονα έχει αρθεί το ασυμβίβαστο το επαγγελματικό, άρα καθένας μπορεί να κρατήσει την επαφή, ενώ παλαιότερα έκλεινε το επάγγελμα. Αλλά σας λέω ότι έχει γίνει μια μεγάλη αδικία με τον νόμο τώρα αυτό που λέμε νόμο Κατρούγκαλο και πρέπει να επιδιορθωθεί αυτό. Παλαιοί βουλευτές, διότι περίπου 600 έχουν κάποιες μικρές έως μεγαλύτερες συντάξεις. Παλαιοί βουλευτές 15ετίας, 20ετίας, υπουργοί και δε, πλέον λογίζονται αντίστοιχα με το δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος στη 15ετία θέλει να πάει στον ιδιωτικό τομέα, φεύγει από το δημόσιο και άρα υπολογίζεται για 15 χρόνια στο δημόσιο ένα μικρό κλάσμα της μισθοδοσίας. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Έτσι, έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν είναι σωστό να υπάρχει ένας λαϊκισμός από ορισμένες πλευρές που προϋποθέτει ότι όταν ήταν βουλευτές όμως λέγεται τα φάγανε. Και άρα έχουν μια καβάτζα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα προς Θεού. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν. Αυτή η εξισορρόπηση. Να ξέρετε τι ενισχύσεις δίνουμε για ανθρώπους και οικογένειες που φτάνουν. Τώρα δεν θέλω. Είναι γνωστό. Ο νόμος περιευθύνης υπουργών. Είναι σαφές ότι θα είναι ένα από τα άρθρα στα οποία θα υπάρχει πολύ μεγάλη σύμπτωση στην αλλαγή του συντάγματος. Και εδώ να σας επισημάνω κάτι. Και το μήνυμα είναι η αιτίαση, αν θέλετε, και προς το δικαστικό σώμα. Το έχω ξαναπεί. Ο κόσμος ξέρει τη Βουλή. Και καλά κάνει και ξέρει τη Βουλή, διότι εκεί στέλνει τους αντιπροσώπους του. Δεν είναι. Λοιπόν. Και σου λέει, θάβεται υποθέσεις που έρχονται εδώ, δικογραφίες, ακούνε πως είναι 500, 100, 200, 300. Με συγχωρείτε, αλλά όταν σοβαρά πράγματι ενδεχόμενα αδικήματα πολιτικών έρχονται στη Βουλή μετά από 15ετία, 13ετία, 14ετία, έτσι υποθέσεις του 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 2, τι να κάνει ακριβώς η Βουλή με παραγραφή η οποία γνωρίζετε ότι υπάρχει μετά τη δεύτερη σύνοδο της επόμενης περίοδου της Βουλής. Άρα λοιπόν, η υπόθεση Παπαντονίου είναι παραγεγραμμένη. Και πολλές άλλες. Απλά λέω ότι είναι, όχι, κοιτάξτε, σας λέω θέως ότι ισχύει αυτό όμως που ισχύει και για τον κύριο Τσοχαντζόπουλο. Δηλαδή, τυπικά για τα αναφερόμενα δικήματα είναι παραγεγραμμένα, ταυτόχρονα όμως η διερεύνηση ως προς τους λογαριασμούς για αυτά μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κάποιες ενδεχόμενες
κάποιες ενδεχόμενες πράξεις οι οποίες ύστερα από την τακτική δικαιοσύνη να μπορούν, επειδή δεν έχουν παραγραφεί, περαιτέρω να ανασηματοδοτούμε. Αυτό πρόκειται, γι' αυτό έγινε προανακριτική, κύριε Κουτζάνη. Για άλλες περιπτώσεις δεν αποτολμούμε καν να κάνουμε. Να κάνουμε τι? Να έρθουν, ας πούμε, να μας πούνε ότι εντάξει, τώρα τι ασχολείστε, είναι όλα παραγεγραμμένα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να λήξουν κάποτε, διότι έτσι ο πολιτικός κόσμος ισοπεδωτικά βρίσκεται κρεμασμένος. Εγώ ρώτησα για τις δύο υποθέσεις τώρα. Είναι ένα σχηματισμό. Ο πρωθυπουργός, νομίζω ότι χθες ή προχθές το απέκλεισε απολύτως, είπε ότι θα κλείσει αυτή την περίοδο. Είτε έτσι αλλιώς τώρα αναπτύσσεται το κυβερνητικό έργο. Είδατε περί παιδείας, περί υγείας, οι επενδύσεις και η προσπάθεια που κάνει ο πρωθυπουργός. Δηλαδή είναι φανερό ότι το πράσινο φως για μια ουσιαστική διακυβέρνηση στην καθημερινότητα και στις μεταρρυθμιστικές τομές δίνεται μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Δημοσκοπήσει, γιατί φαίνεται τόσο χαμηλά? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης είναι ανεβασμένος? Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα, κύριε Κούρη. Δεν τις πιστεύετε? Δεν είναι το κλίμα. Όχι, νομίζω ότι μπορεί το κλίμα να αντιστραφεί, διότι ακριβώς αυτό που πιστοποιούν οι δημοσκοπήσεις, είδατε και προχθές του κ. Φανάρα που ήταν αυτό που πιστοποιούν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο σφίξιμο, κράτημα, μια απόσταση από το βασικό κομμάτι, από βασικό κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, της τάξης του 30 ή και 40%, το οποίο όμως κατ' ουδένα λόγο πλειοψηφικά δεν πηγαίνει σε μια εναλλακτική που να έχει δυναμική. Κατ' ουδένα λόγο. Ούτε στο χώρο του κέντρου, ούτε στο χώρο της δεξιάς. Άρα είναι μια πεζόμενη κατάσταση και επαναλαμβάνω, η σχέση με την κοινωνία είναι το α και το ω. Τι δεν φοβάστε αντιδράσεις με τα μέτρα αυτά? Θα ήταν εύλογο να υπάρχουν τόσες και περισσότερες αιτιάσεις, ενστάσεις, κινητοποιήσεις. Και υπάρχουν... να σας πω και την αλήθεια, το ίδιο το μαζικό κίνημα και το οργανωμένο μαζικό κίνημα έχει την δυνατότητα μέσα σε μια κατάσταση όπου με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κλείνει αυτός ο κύκλος, ο πολύχρονος του οικονομικού πολέμου για τη χώρα, να αναδιαμορφώσει τη δικιά του παρουσία σε μαχητικό σύγχρονο υποκείμενο, το οποίο εμείς θα το παρακολουθήσουμε όντας και μέσα στην κοινωνία. Δεν το αντιμετωπίζω ούτε με φόβο, ούτε με ανησυχία, κύριε Κουρή, ούτε τίποτα. Δεν σας ανησυχεί ότι έχει κάτσει? Υπάρχει μια ανοχή, ναι. Βεβαίως και με ανησυχεί. Δηλαδή, δεν βλέπει διέξοδο. Εγώ δεν είμαι χθεσινός, όπως δεν είστε κι εσείς. Και δεν με καθησυχάζει το ότι δεν υπάρχουν οργανωμένες μαζικές εκδηλώσεις διεκδίκησης ενός καλύτερου σήμερα και ενός καλύτερου αύριο. Δεν με καθησυχάζει αυτό, διότι πίσω από τον εφησυχασμό που ως κυβέρνηση θα μπορούσαμε να νιώσουμε από το ότι η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο κάποιος θα υπέθετε, υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο μπορεί να γεννήσει τέρατα για την κοινωνία. Μάλιστα. Και εκεί πλέον καθένας δεν θα έχει ούτε το χρόνο ούτε το χώρο για να επιδιορθώσει ιστορικά τη δικιά του διαδρομή και το αποτύπωμά του. Αυτό με συνέχει παρά η όποια ανακούφιση από το ότι δεν... Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ειδικά αφού μπήκε σε τέτοια θέματα, αλλά τελείωσε ο χρόνος μας. Βέβαια, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω και για τις γερμανικές αποζημιώσεις και τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει η Βουλή, αν θα συνεχιστούν. Είμαι πάρα πολύ ευθύς. Μετά τη λήξη της αξιολόγησης και καθώς θα μπαίνουμε σε μια όλο και μεγαλύτερη κανονικότητα, θέματα τέτοια ή και άλλα. Θυμηθείτε το φάκελο της Κύπρου, παραδείγματος χάρη, πώς είχαμε ανοίξει το θέμα με τον Γιαννάκη τον Ομήρου. Εδώ και 1,5 χρόνο έχει γίνει μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, για τα οποία θα υπάρξουν εξελίξεις. Και άλλα. Εκεί υπήρχε μια συμφωνία να μην ανοίξει. Υπάρχει συμφωνία, όχι. Υπάρχει συμφωνία ίσα-ίσα να δοθεί, να αποδοθεί όλο το υλικό της Ελληνικής Βουλής εκεί και θα γίνει. Κρατάμε λοιπόν ότι θα ανοίξει αυτό και θα δοθεί το υλικό. Θα έχει και συνέχεια και η ιστορία με τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί πολλές φορές. Και για άλλα θέματα, σας λέω, μια κανονικότητα θα φέρει στο τραπέζι και όλες τις υποχρεώσεις όλων μας, κύριε Κουτζάνη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Εμείς ξαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
Απόψε στις 12 το βράδυ στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου Κόντρα 24 τα λέμε όλα. Καλεσμένοι οι Τρίφων Αλεξιάδης, Κώστας Κυρανάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Γιάννης Δελής, Γιώργος Καβαθάς, Δέσποινας Πανού και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Απόψε τα λέμε